Επιστρέφοντας στον πυρήνα του μεταναστευτικού, είναι μαζί μας από την αίθουσα σύνταξης η Μίνα Καραμίτρου με ρεπορτάζ που αποδεικνύει για άλλη μια φορά, Μίνα, ότι αυτές οι πολυσυζητημένες επιστροφές στην Τουρκία που προβλέπονται από τη Συμφωνία για το Προσφυγικό είναι επί της ουσίας ένα κενό γράμμα. Ναι. Και μάλιστα το περιστατικό που θα σας πω τώρα αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι τελικά να γίνουν οι επιστροφές αυτές για άτομα τα οποία δεν δικαιούται άσυλο στη χώρα μας. Πριν λοιπόν από μερικές ημέρες στη Μυτιλίνη, είχε αποφασιστεί, καθώς υπήρχαν οι απορριπτικές, 11 άτομα να επιστρέψουν στην Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι τελικά στο πλοίο ανέβηκε μόλις ένα άτομο. Και αυτό γιατί τα 10 άτομα λίγο πριν ανέβουν στο πλοίο εμφάνισαν άλλος να έχει καταθέσει έφεση στο πρωτοδικείο της Μυτιλίνης, άλλος γιατί έκανε μεταγενέστερο αίτημα ασύλου και άλλος γιατί πήγε στο εφετείο του Πειραιά. Αλλά, Νίκη, θέλω να σας πω ότι ακόμα και αυτός ο ένας ο οποίος ανέβηκε στο πλοίο και πήγε στην Τουρκία, η Τουρκία μετά από λίγες ημέρες μας τον επέστρεψε πάλι πίσω, γιατί μας είπε ότι πάσχει από υπατήτιδα και δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν και άρα έπρεπε να γυρίσει πάλι πίσω. Σας το περιγράφω όλο αυτό για να καταλάβετε για ποιο λόγο λένε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν αλλαγές στις διαδικασίες του ασύλου και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος ο νέος νόμος που θα προβλέπει πολλά ακόμα και για αυτούς που θα έχουν απορριπτικές. Και να δούμε και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Αυτό είναι το μείζον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα, η Μίνα Καραμίτρου.